Ονομάζομαι Μικάλα Φωτιάδη, είμαι 24 χρονών. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω επιστρέψει στην οικογένειά μου. Έχω σκοπό πλέον να ασχοληθώ πιο δυναμικά με το modeling για να αποδείξω σε όλους ότι στην πραγματική ζωή μπορώ να είμαι top model. Τώρα σοβαρά, Μικαέλα, όντως η αντέγραφη Αμανατίδου? Εντάξει, σε μία πόζα με αντέγραψε, η αλήθεια είναι. Βρε, Μικαέλα, γιατί δεν ασχολείσαι με το να γίνεις καλύτερη και σχολιάζεις όλο τις άλλες? Νομίζω ότι κάποιος κόσμος δεν εκτιμάει πλέον την ειλικρίνεια. Η Μέγκη ήθελε να σας κάνει να αποσχιστείτε από την υπόλοιπη ομάδα? Εγώ προσωπικά προσπάθησα κάποιες φορές να πλησιάσω κάποιες κοπέλες, αλλά νομίζω ότι ήταν πια αργά γιατί έκανα λάθος αποφάσεις εξ αρχής. Ποια συμπάθησες περισσότερο? Τη Δριάδα Φωτιά, την Ευελίνα. Δεν έχω κάποιο θέμα με τη Χριστιανά. Πιστεύω ότι είναι πολύ ευγενική, πολύ καλός άνθρωπος. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω γιατί είπε ψέματα τελικά, γιατί η Πασαρέλα και έγινε όλος αυτός ο χαμός. Αλλά τελικά βγήκαν και πολλά άρθρα με αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει κάνει Πασαρέλα. Δικαιώθηκα σε αυτό πάλι καλά. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία μεταξύ Εύης και Μέγκη, ποια θα διάλεγες και γιατί? Μέσα στο σπίτι, όπως όλοι είδανε, είχαμε γίνει αυτοκόλλητοι με τη Μέγκη. Όμως πιστεύω ότι στην πραγματική ζωή ταιριάζω πιο πολύ με την Εύη. Μικαέλα, ετών 36, 26. Δεν είμαι ούτε 26, λυπάμαι, είμαι 24 και ας φαίνομαι λίγο μεγαλύτερη. Θα γίνω 25 σε ένα μήνα, ορίστηκε η απόδειξη. 26 Δεκεμβρίου του 93. Μικαέλα, λάθος όνομα έχεις, Κουρέλα έπρεπε. Ναι, με αυτό το μαλλί που μου κάνανε. Σας γλένταγε η Εύη, Μικαέλα και Μέγκη, επειδή είστε και οι δύο πετόστοκοι και τώρα πέφτεις από τα σύννεφα επειδή δεν σε κάνει παρέα. Πετόστοκος είσαι εσύ που το γράφεις αυτό, γιατί δεν ξέρεις τι λες, δεν γνωρίζεις την πραγματικότητα. Και γενικά πια σε αυτό το Twitter, μην κρίνετε όταν δεν ξέρετε, μάθετε πρώτα από τηλεόραση, από μοντάζ και από reality και μετά λέτε να μου τα πείτε από κοντά.